έκσταση. Η Αγία Βαρβάρα λοιπόν έχει το εξής πλεονέκτημα. Είναι πολύ κοντά στον Πειραιά, άρα είχαν όλοι την πεποίθηση ότι θα φύγω, προσωρινά είμαι εδώ, θα ξαναπάω κάτω, έτσι. Και βέβαια ήταν και πήγαινε πολύ κοντά στην Αθήνα. Κατάλαβε σήμερα, δεν είναι τόσο μακριά, είναι 20 λεπτά. Όλο αυτό το. Ήταν μια πολύ φτωχή περιοχή. Δεν ήταν οικοδομημένη. Εύκολα έτσι λοιπόν. Συνήθω αυθαίρετη. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Όλο αυτό λοιπόν βοήθησε στο να κρατηθεί και η Αγία Βαρβάρα μια μικρή κοινότητα. Και έχει παραμείνει μόνο ο Δήμο τη Βαρβάρα. Φανταστείτε τώρα ότι 22.500 εγγεγραμμένου πολίτε. Με έναν πληθυσμό που όλοι μαζί εξεπλουτούν του διάδρομου. Εγγεγραμμένου που είναι εγγεγραμμένου. Το πλεονέκτημα όμω βασικό είναι ότι σε 10 λεπτά από τώρα είμαστε στο καράβι για να φύγουμε. Είναι η πεποίθηση του. Είμαστε πατμόν, σου λέει πατμόν. Α τη φυγή, δεν ξέρω. Όχι, μετά τη φυγή, είναι ένα χωριανό, οι συγγενεί του κουδούσαν όλοι οι άλλοι. Πήγε από τον κήπο, όλοι οι χωριανοί πήγαν μετά, μετά, μετά. Για να ξαναβρεθούμε. Αυτό που λέμε για να ξαναβρεθούμε. Να μην χαθούμε. Αυτό είναι το κίνητρο. Μην χαθούμε. Ο ένα τραβάει τον άλλο. Βέβαια. Μην χαθούμε. Από εκεί πέρα βέβαια έχουν δημιουργηθεί μεγάλες συσχέσεις. Για τις κληρονομίες επέξεραν τερά ο κουτός και οι συλλόγοι του κρυπτών. Οι συλλόγοι του κρυπτών θα θέλουν τα πρώτα δένα οι αιστείες των συλλόγων. Όλα τα γουλιά είχαν κάνει συλλόγους. Εκτός της εξωτήρας του κρυπτήτου, εκτός του Ακρίτια, εκτός το αυτά ήτανε κάθε χωρίς του συλλογών. Εδώ στην Αθήνα. Ό,τι έχει Κρήτη ολόκληρη, όσοι είναι στην Κρήτη ολόκληρη, είναι άλλη τόσο στην Αθήνα. Αυτή είναι Πειραιά. Μεγάλη στο σωματείο του Σλάου, σε ένα κρίσιμο, δεν είναι. Δεν είναι. Η Κρήτη όμως έχει διασφαλίσει όλη την αριστερό του Λαγκανοπέδη. Δηλαδή, η σκληρά σωματεία πέφτει σε κάθε δήμο. Πες και για εμάς τώρα τι κουβέντησε, λες για όλα, πες και για το δικό μας. Εμάς είναι τα πιο αρχαία εφαρμογή. Είναι ο πρώτερος δήμος στην ουσία από τους συνεργούς μετά τον Καλλικράτη και ταυτόχρονα
Ευχαριστώ.